Είμαστε εργαζόμενοι στο πρώην καζίνο Κέρκυρας. Το θέμα αυτό έχει αρχίσει εδώ και δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2010, που πουλήθηκε το καζίνο της Κέρκυρας, χωρίς να κοιτάξει η εταιρεία μας, τα ελληνικά τουριστικά κίνητα, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, το μέλλον των εργαζομένων. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι μας κάνουν ένα δικαστήριο την Τετάρτη, 13 Ιουνίου, με σκοπό να σταματήσουν να μας δίνουν έστω και αυτά τα λίγα που μας δίνουν, που για μας είναι ένα βιοποριστικό γεγονός, το οποίο χωρίς αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, γιατί άλλος έχει δάνεια, άλλος έχει παιδιά που σπουδάζουν και όπως είναι κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματά της τα οικονομικά. Εμείς ζητάμε από εδώ και δύο χρόνια να μας βάλουν σε εργασία, μας βάλανε πέρσι για λίγο, δηλαδή το πρόβλημα μας είναι ότι μας κοροϊδεύουν. Πέρσι είχε έρθει ο κ. Νικετιάδης εδώ στην Κέρκυρα και είχε κάνει δηλώσεις σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και μας έλεγε ότι θα περάσει μια διάταξη που θα έλεγε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πλανηθεί νομικά, γιατί αυτό έγινε με εμάς, δηλαδή δεν μας εντάξανε στο νόμο που υπήρχε το 1939, που έλεγε ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε στον ιδιώτη για 5 χρόνια, εάν είμαστε ορίστο χρόνο προσωπικό, ή για 3 χρόνια με θολούση έξοδο, ή για μετάταξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν μας έχουν κάνει ορίστο χρόνο από τότε, ενώ τα δικαστήριά μας κάθε χρόνο με μεθοδεύσει τα αναβάλανε, γιατί μας χρειαζόταν όλο το χρόνο τότε που δουλεύει το καζίνο της Κέρκυρας. Και για να μην έχουμε τα δικαιώματα που είχαν οι ορίστο χρόνο προσωπικό, γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτό το σημείο τώρα. Εμείς τώρα ζητάμε αυτό το δικαστήριο να μην γίνει τώρα, 13 του μηνός, προεκλογικά, γιατί δεν ξέρουν ποτέ τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ποιο κόμμα θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος. Μπορεί να υπάρχουν φιλεργατικά, να είναι φιλεργατικό το καινούριο κόμμα και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι, τι θα είναι για τους εργαζόμενους. Επειδή η αγωγή δική μας είναι το Φεβρουάριο, μπορεί να παρατηθεί το γεγονός να χάσουμε αυτό το δικαστήριο τώρα, 13 Ιουνίου, και μέχρι το Φεβρουάριο να μην πληρώνομαστε καθόλου. Εμείς δεν θέλουμε τα χρήματα αυτά και να καθόμαστε στο σπίτι μας. Θέλουμε να μας βάλουν σε δουλειά και να παίρνουμε τα ίδια χρήματα όπως δουλεύαμε και πέρσι και παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Αυτά που μας δίνουν που καθόμαστε. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί το γεγονός να χάσουμε αυτό το δικαστήριο, να μην χάσουμε το βιοποριστικό, το μικρό αυτό που έχουμε τώρα από την εταιρεία. Και όταν το Φεβρουάριο εμείς θα γίνει η αγωγή μας δεχτή και γίνουμε ορίστου χρόνο προσωπικό, γιατί εμείς είμαστε σίγουροι 99% ότι θα γίνουμε, λόγω που είμαστε από το 2001 και πριν. Να δημιουργεί το φαινόμενο να πληρωθούμε όλα τα χρήματα μαζί από Φεβρουάριο και μετά. Και μέχρι το Φεβρουάριο να μην έχουμε χρήματα να ζήσουμε.